σιρήνες ήχησαν πριν λίγο στο Ισραήλ, καθώς υπήρξε επίθεση με ρουκέτες από τον Λίβανο. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρεις ρήψεις ρουκετών κατά του Ισραήλ, εκ των οποίων η μία απέτυχε και έπεσε εντός του Λιβάνου, ενώ οι άλλες δύο χτύπησαν σε Ισραηλινό έδαφος. Σε απάντηση, το πυροβολικό των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εξαπέλυσε επίθεση σε ολόκληρη τη γραμμή των συνόρων με τον Λίβανο. Οι ρουκέτες χτύπησαν την περιοχή Κυριάτ Σεμώνα, κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες στην περιοχή, ώστε να μεταφερθούν οι πολίτες στα καταφύγια. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι αυτός και ο υπουργός άμυνας Μπένι Γκάντς έχουν λάβει ενημέρωση για τις εξελίξεις και επιβλέπουν την αντεπίθεση. Το χτύπημα πιθανότατα προήλθε ως αντίπεινα από τη Χεζμπολάχ για τις κατηγορίες εναντίον του Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση που έγινε σε Ισραηλινό τάνκερ πριν λίγες μέρες στον κόλπο του Ομάν. Η Χεζμπολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση με έδρα τον Λίβανο, η οποία στηρίζεται από το Ιράν. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.